Σε συνθήκες περασμένων δεκαετιών παραπέμπουν όσα βιώνουν καθημερινά δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και διάδικοι που προσέρχονται στις δικαστικές υπηρεσίες των Χανίων. Μια χαμένη δικογραφία μεταξύ χιλιάδων που στηβάζονται στα γραφεία του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και άλλων υπηρεσιών και μια αναφορά σε βάρος υπαλλήλου που θεωρήθηκε πως φέρει την ευθύνη, ήταν απλά η αφορμή για να αναδειχθεί εκ νέου ένα πρόβλημα που χρονίζει. Η δικογραφία χάθηκε από το πολιτικό τμήμα του Πρωτοδικείου. Μέσα εκεί φυλάσσονται γύρω στις 1.500 με 2.000 δικογραφίες, που από αυτές καθημερινά δεκάδες ή εκατοντάδες πηγαίνουν έρχονται για φωτοτυπίες από το ένα γραφείο στο άλλο, από τον ένα δικαστή στον άλλον, για προσδιορισμούς, για 1.000 πραγματάκια. Ήταν θαύμα που ως τώρα δεν έχει χαθεί κάτι άλλο. Η υπόθεση ωστόσο προχώρησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, χωρίς να επηρεαστεί ο ορισμός δικασίμου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι πάντως απήχαν για μία ημέρα από τα καθηκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για την αναφορά σε βάρους συναδέλφου τους. Έγινε νόμιμα η ανασύσταση και προχώρησε κανονικά. Ορίστηκε δικάσιμος και όλα είναι εντάξει. Να διαμάσει όλη αυτή η αναφορά ήταν εντελώς περιττή. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Χανίων περιγράφει συνθήκες παρακμής στους χώρους που απονέμεται η δικαιοσύνη εξαιτίας της έλλειψης χώρου, ενώ η εικόνα ακόμα και στους διαδρόμους των δικαστικών υπηρεσιών είναι χαρακτηριστική. Χώρος υποδοχής κρατουμένων, μαρτύρων δεν υπάρχουν. Όλοι στηβάζονται σε ένα στενό διάδρομο κρατούμενοι, κατηγορούμενοι, παιδιά, οικογένειες, δικηγόροι, διάφοροι πολίτες που έρχονται να εξυπηρετηθούν όλοι μαζί εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε τι κινδύνους εγκυμονεί όλο αυτό. Την ώρα που η ψηφιοποίηση των αρχείων των δικαστηρίων φαντάζει μακρινό όνειρο, μέρος αυτών καταστρέφεται σε υπόγειες αποθήκες. Η τραγική έλλειψη χώρων. Πλέον χώρο για αρχείο δεν υπάρχουν. Κάτω το υπόγειο, το ένα υπόγειο που φυλάσσονται τα πιστήρια, ανακαλύψαμε τελευταία και έχουμε στείλει και την αναφορά μας στο Υπουργείο. Ό,τι πλημμυρίζει και έχουν καταστρεφεί αρκετά από αυτά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποδεχτεί το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου για αποκατάσταση των παλιών δικαστικών φυλακών Χανίων, ώστε να μεταφερθούν τα αρχεία των δικαστικών υπηρεσιών. Σήμερα, ωστόσο, το κτίριο εμφανίζει σημαντικές φθορές. Όχι μόνο έχουμε ζητήσει, αλλά έχει ήδη χορηγηθεί αυτή η δυνατότητα και εκ μέρους του συγκεκριμένου Υπουργείου και του ΤΑΚΔΙΚ έχει ζητηθεί η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, ούτως ώστε να μεταφερθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Χανίων επιμένει στην παραχώρηση των παλιών δικαστικών φυλακών υπό προϋποθέσεις, δεδομένου ότι το κτίριο είναι κατασκευής του 1950 και εμφανίζει στατικά προβλήματα.